Μπήκαν σαν κυρίες σε κοσμηματοπολείο στο πάνωρμο Μυλοποτάμου και προσποιούμενες ότι θέλουν να αγοράσουν χρυσές αλυσίδες, έκλεψαν όσες πρόλαβαν και διέφυγαν πριν οι υπάλληλος αντιληφθεί το παραμικρό. Οι επιτηδίες που μάλλον αναζήτουσαν τρόπο για να οργανώσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, απέσπασαν όπως διαπιστώθηκε κοσμήματα η αξία των οποίων ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. Στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του καταστήματος καταγράφεται η στιγμή που η μία από τις γυναίκες αφαιρεί από την ειδική θήκη δύο χρυσές αλυσίδες, τη στιγμή που την υπάλληλο απασχολούν οι άλλες δύο. Λίγο αργότερα, βγάζοντας από την τσάντα το πορτοφόλι της, φαίνεται να βάζει μέσα την αλυσίδα. Οι τρεις γυναίκες όμως δεν αρκέστηκαν σε αυτό, ζητώντας από την υπάλληλο να τους δείξει περισσότερα σχέδια και όσο εκείνη βγάζει επάνω στις γυάλινες προθήκες σειρές με αλυσίδες, μία εξ αυτών αφαιρεί ακόμα μία χρυσή αλυσίδα, την οποία φαίνεται να κρατάει σφιχτά στο χέρι της. Η κλοπή έγινε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης και έγινε αντιληπτή το βράδυ όταν οι ιδιοκτήτες είδαν το υλικό του κλειστού κυκλώματος. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, εκτός από τις χρυσές αλυσίδες λαιμού, λείπουν και βραχιόλια αξίας τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Το υλικό που έχει καταγραφεί έχει παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για τις ίδιες που πρόσφατα έκλεψαν κόσμημα το πωλείο στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου.